cowboy boots. Τις φοράς ή δεν τις φοράς? Ιδού το ερώτημα. Όχι! Όταν ήμουν μικρή παρακολουθούσα τον μπαμπά μου να βλέπει με πάθος τις ταινίες του John Wayne. Ρίο Μπράβο, ήσυχος άνθρωπος, αληθινό θράσος. Και όσο και αν με τρόμαζε το πιστολίδι των Western, το όλο σκηνικό φάνταζε πολύ επιβλητικό. Μεγαλώντας βαρέθηκα. Μεγαλώντας βρέθηκα στη δυσάρεστη να πω θέση να πρέπει να συνηθίσω αυτά τα σακάκια με κρόσια, τα δερμάτινα παντελόνια, ξέρετε, αυτά τα φαρδιά, τα μπλαούμπλικα, τα καρό πουκάμισα και τα γυλαίκα και εκτός κινηματογραφικής οθόνης, αλλά και εκτός σαλούν. Και τα συνήθισα, δεν μπορώ να πω, αλλά όλα τα πράγματα έχουν και τα ωριά τους. Και τα δικά μου τα έβαλα εκεί που είδα και τις καουμπόικες αυτές μπότες, στα catwalks και στα posts των fashion bloggers. Γιατί δηλαδή να συνδυάσεις ένα ζευγάρι μπότες με σπιρούνια με το ωραίο λουλουδάτο σου φορεματάκι? Γιατί να τις φορέσεις πάνω από το τζιν σου, λες και σε έχουν προκαλέσει σε μονομαχία στη δύση του ήλιου? Ενώ υπάρχουν τόσο κομψά ψιλοτάκουνα booties και τόσο ωραίες biker boots, τόσο στυλάτες over the knees, γιατί να τις φορέσεις πάνω από το τζιν σου, λες και σε έχουν προκαλέσει σε μονομαχία στη δύση του ήλιου? Ενώ υπάρχουν τόσο κομψά ψιλοτάκουνα booties, τόσο ωραίες biker boots, τόσο στυλάτες over the knees, γιατί εσύ να βάλεις ένα ζευγάρι καουμπόικες και να κυκλοφορείς σαν την καλά με την Jane, ας πούμε? Άστο, μην απαντήσεις. Η ερώτηση ήταν ρητορική. Καουμπόικες μπότες? Ναι. Free People, Isabel Maran, Fendi, Saint Laurent. Θέλετε να συνεχίσω? Όλοι αυτοί οι κοιμώδες δεν ξέρουν για το τι είναι φινετσάτο και τι όχι και ξέρει δέσποινα? Αυτό θέλετε να μου πείτε? Και όλοι αυτοί οι κοιμώδες ψηφίζουν ομόφωνα καουμπόικες μπότες για τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνα 2019-2020. Γιατί είναι άνετες, γιατί έχουν χαρακτήρα, γιατί στη μονόχρωμη εκδοχή τους, χωρίς ανάγλυφα σχέδια και χρυσά αξεσουάρ, είναι κομψές και σοφιστικές και μας βοηθούν να κάνουμε mix and match σύνολα, χωρίς να καταφεύγουμε στη βαρετή πλέον επιλογή των biker boots. Επίσης μπορούν να κάνουν κάθε σύνολο να δείχνει πιο bohemian, απλά και μόνο με την εμφάνισή του στο πόδι μας. Η μόδα σε παροτρύνει να ξεφεύγεις από τα συνηθισμένα, να τολμάς και να πειραματίζεσαι. Αλλιώς τα πραγματικά ενδιαφέροντα κομμάτια θα τα βλέπουμε μόνο σε βεστιάρια. Ευχαριστώ. Φίλοι μου, καλή νέα σεζόν! Σήμερα θα μιλήσουμε για την επιστροφή της καουμπόικης μπότας. Θεωρώ ότι είναι μια βαρετή σε μίνιμαλ έκδοση επανάληψη. Γιατί να τις φορέσεις? Ειδικά όταν βλέπω πως κυκλοφορούν σε ολόλευκο και σε κατακόκκινο χρώμα. Πού να τις φορέσεις? Και άντε, θέλεις να τις βάλεις, προτίμησε μία απλή εκδοχή αυτής της μπότας ή μποτάκι. Προτίμησε δε να είναι σε σουέτ και όσο πιο φθαρμένο, τόσο πιο ωραίο. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο διαχρονικό. Σόνι και ντε να ξαναδούμε την επιστροφή αυτής της μπότας. Δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά.